Οι απότομοι, ξεκομμένοι μεταξύ τους βράχοι, που το ύψος τους φτάνει μερικές φορές στα 400 μέτρα και απλώνονται σε μία έκταση 30 περίπου τετραγωνικών χιλιόμετρων ανάμεσα στα Αντιχάσια και τον Κόζιακα, γεμίζουν τον επισκέπτη δέος και ερωτηματικά για το γεωλογικό αυτό φαινόμενο, που η προέλευσή του δεν έχει απόλυτα διευκρινιστεί. Τα μετέωρα. Αυτοί οι απόκοσμοι σκοτεινόχρωμοι βράχοι, μετέωροι ανάμεσα στον ουρανό και τους ανθρώπους. Πριν λίγο καιρό, το Καστράκι στην Καλαμπάκα απέκτησε ένα μουσείο που επιχειρεί να εξηγήσει το γεωλογικό φαινόμενο των μετεώρων. Το Μουσείο Γεωλογικών Σχηματισμών. Όλοι οι τουρίστες και οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι εντυπωσιάζονται με τον πλούτο των εκθεμάτων και ιδιαίτερα με το αδράχτη που μπορεί κάποιος να το δει και μέσω φωτογραφίας αλλά και ζωντανά από το παράθυρο του μουσείου. Η πρώτη αίθουσα, ο χώρος αναμονής, παρουσιάζει τα μετέωρα με τη βοήθεια γενικών εικόνων των μετεώρων και οπτικοακουστικού υλικού. Στην επόμενη αίθουσα μπορεί κάποιος να κάνει μια εισαγωγή στο χώρο της γενικής γεωλογίας, όπου εκεί θα γνωρίσει από κοντά πετρώματα, ορυκτά και απολιθώματα από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Η τρίτη αίθουσα αποτελεί τον μεγαλύτερο ενιαίο χώρο του μουσείου και σε αυτή αναλύεται ο τρόπος δημιουργίας των μετεώρων. Για να καταλάβουμε τη γεωλογική ιστορία των μετεώρων, πρέπει να ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Πρέπει να ταξιδέψουμε εκατομμύρια χρόνια πριν, τότε που εκτιμάται ότι η περιοχή ήταν θάλασσα. Η λειτουργία του μουσείου αναμένεται να έχει πολλαπλά ωφέλη για την ευρύτερη περιοχή, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της τουριστικής κίνησης. Τα μετέωρα, όπως ξέρετε, είναι πόλος έλξης όχι της Ελλάδας, αλλά όλο του κόσμου. Αυτό το γεωλογικό μουσείο δίνει αυτά τα στοιχεία, περισσότερα επιστημονικά στοιχεία, σε σχέση με τη δημιουργία των μετεώρων. Είναι ένα κόσμο για την περιοχή, είναι κάτι αξιόλογο, κάτι που έλειπε και αξίζει τον κόπο να το επισκεφτείτε. Το Μουσείο Γεωλογικών Σχηματισμών είναι ανοιχτό για το κοινό καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα και η είσοδος είναι δωρεάν.